Με 438 υπέρ, 123 κατά και 128 αποχές, υπερψηφίστηκε η τροπολογία Κεφαλογιάννη που καταδικάζει τις δηλώσεις της Τουρκίας για απόσυρση από τη σύμβαση του Μοντρέ. Τουρκία, μια χώρα που δυστυχώς οπισθοδρομεί σε όλα τα επίπεδα. Στην Τουρκία του σήμερα υποχωρεί η δημοκρατία, υποχωρεί το κράτος δικαίου, υποχωρούν τα ατομικά δικαιώματα. Στο δημόσιο διάλογο στην Τουρκία κυριαρχεί η αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η αναβίωση του Ισλάμ από το Ουσμπεκιστάν ως την Ανδαλουσία της Ισπανίας. Η Αγία Σοφιά μετατρέπεται σε τζαμί. Στην Τουρκία του σήμερα κυριαρχεί η αποστροφή στο διεθνές δίκαιο, η αποστροφή στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η αντίθεση στη συνθήκη της Λοζάνης. Σήμερα η Τουρκία αμφισβητεί ακόμα μια διεθνή σύμβαση, τη σύμβαση του Μοντρέ. Η τροπολογία που υπερψηφίστηκε από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές του Δημοκρατικού Τόξου στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και συμπεριλήφθηκε στην ετήσια έκθεση προόδου της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, αναφέρει. Καταδικάζει απερίφραστα τη δήλωση του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία θα μπορούσε να αποσυρθεί με απλό προεδρικό διάταγμα από τη σύμβαση του Μοντρέ, μια σημαντική διεθνή συμφωνία που ρυθμίζει την ελεύθερη διεθνή ναυσιπλοεία στα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Σημειώνει ότι η δήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών της Τουρκίας να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της ειρηνευτικής συνθήκης της Λοζάνης και ως εκ τούτου να υπονομεύσει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των γειτονικών χωρών της Τουρκίας. Αυτή η Τουρκία δεν μπορεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.